Κύριε Προσαλίκα, τι κομίζει ο κύριος Θοδωράκης που θέλει να είναι και μάλιστα και ισχυρή τρίτη δύναμη, όχι απλώς τρίτη δύναμη, αλλά ισχυρή, το τονίζει. Νομίζω ότι κομίζει λογική, δηλαδή το ποτάμι είναι ένα ευρωπαϊκό κόμμα, το οποίο αν αναλύσετε και το σλόγγαν του να τα αλλάξουμε όλα, δηλαδή απευθύνεται σε ανθρώπους που τους αρέσει η μεταρρύθμιση, είναι ένα μεταρρυθμιστικό κόμμα, και στο δεύτερη σειρά που λέει, χωρίς να τα γκρεμίσουμε όλα, ότι συμμετέχουν άνθρωποι με συνθετικές ικανότητες και διάθεση συνθετική. Και το λέω αυτό γιατί δεν πιστεύουμε στην αυθεντία κάποιου σε ένα κράτος ιδιαίτερα που δεν έχει αυτάρκεια και χρειάζεται αυτό το σύνθημα που είπε το ποτάμι, δηλαδή μια εθνική ομάδα με ικανούς ανθρώπους, και είναι επιτέλους ώρα να καταλάβουμε ότι τα μοντέλα Πορτογαλίας και Ιρλανδίας, όπου τα βρήκαν οι άνθρωποι και κάνανε αυτές τις εθνικές ομάδες και βγήκανε, πρέπει και εμείς να τα ακολουθήσουμε. Πιστεύω ότι το ποτάμι, όπως και θα λέγεται στο μέλλον, θα είναι το κόμμα που θα έχει τη μεγαλύτερη συσπήρωση από τους νέους ανθρώπους. Ακούσατε τον κύριο Μπαλάφο και θα ήθελα μονολεκτικά να μου πείτε. Ακούσατε το πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα θα εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάτε, αν δείτε. Το μόνο που κατάλαβα. Αύριο κυβερνητική εταίρεση. Συμφωνείτε με αυτά που λέει ο κύριος Μπαλάφο? Εγώ συμφωνώ ότι δεν το κάνετε επίτηδες οι τηλεπερουσιαστές που λέτε συνέχεια την ίδια ερώτηση. Για να υποβάλλετε συνέχεια την ίδια ερώτηση. Δεν μπορεί να είναι όλοι. Μα όταν λέει ο κύριος Θοδωράκης θέλει να συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα, και ο κύριος Τσίπρας ότι δεν υπάρχει ένα κατανόητο πράγμα. Εγώ το μόνο που κατάλαβα είναι τον κύριο Τσακαλώτο. Είπε ο άνθρωπος επιτέλους συγκεκριμένα ότι πάνω από τις 80.000 θα βάζουμε 60%. Το διαιρώ και λέω από τώρα να σας κάνω μια πρόβλεψη. Ότι όσοι επιχειρηματίες, σίγουρα δεν είναι μισθωτοί, έχουν πάνω από 6.000, θα δώσουν εντολή στο λογιστή τους να τους κρατήσει τα βιβλία στο κατόφλι των 80.000. Είναι σίγουρο ότι θα γίνει αυτό. Έχω βαρεθεί, ξέρετε, πάνω από 40 χρόνια. Το ίδιο θα γίνει πάνω και πάνω από με 40 χρόνια που ψηφίζω. Δεν έχει υπάρξει κυβέρνηση που να μην λέει φοροδιαφυγή. Λούσιοι γιατροί και δικηγόροι δηλώνουν 12.000 εισόδημα. Μπορείτε να το θυμηθείτε αυτό του χρόνου και να κάνουμε αστεία. Θα δείτε τι εντολή θα πάρουν όλοι. Η φοροδιαφυγή είναι αυτό το ωραίο φρούτο. Δημοκράτης, οικολόγος, φοροδιαφυγή. Υπάρχει κόμμα που δεν έχει πει φοροδιαφυγή? Μπορούμε να στηριχθούμε στη φοροδιαφυγή για να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις? Αυτό το πράγμα είναι ένα ελαστικό. Και ποιο κράτος? Θα το συζητήσετε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει πολύ μεγάλα ποσοστά. Δεν νομίζω ότι θα επιβάλλετε εσείς τις γραμμές σας. Σίγουρα. Αλλά θέλω να σας πω κάτι και έτσι από το αθλητισμό να καταλάβετε. Ναι. Χρειάζονται team player. Δηλαδή, όταν φτιάχναμε την ομάδα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, στους δείκτες ποιοτικής αξιολόγησης, στο τέλος λέει και ένα κουτάκι πόσο team player είσαι. Δηλαδή, πόσο βάζεις το κοινό καλό. Δηλαδή, μερικοί άνθρωποι παίζουν. Δηλαδή, αυτό το κάνουμε και στην επιχειρησούλα που έχω. Έχω 20 υπαλλήλους. Στο τέλος τους τσεκάρω και λέω, είναι παρτάκηδες ή είμαστε ομάδα. Λέω εδώ ότι εμείς έχουμε συνείδηση καλύτερη του κοινού καλού. Και αυτό μας διαφοροποιεί και από τα κόμματα τα οποία νομίζω ότι πρώτα βάζουν το συμφέρον του κομματικού μηχανισμού. Να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Βεζαλίκα, γιατί μου αρέσει που χρησιμοποιήσετε τον αθλητισμό. Όταν κάνατε την ομάδα, τους παλιούς παίκτες τους κόβατε από χέρι? Όχι βέβαια, τους κύριε Κάψη. Τους θέλατε? Όχι βέβαια. Γιατί το κόμμα σας ξαφνικά έχει ανακαλύψει ότι δεν υπάρχει παρελθόν. Είναι όλο προς διαγραφή. Είναι λόγω μηχανισμού. Λοιπόν, και η συνεργασία την οποία σας προτείναμε για να μην είναι. Προτείναμε σε όλο τον μεσαίο χώρο και την κεντροαριστερά. Η συνεργασία για να μην βγει η τρίτο κόμμα αξία. Βγει, την αρνηθήκατε γι' αυτό λέω. Δεν παίρνουν παλιού παίκτες. Έχουν κάποιου πήραν. Στο δεύτερο γύρο και μετά θα επανέλθετε.